Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο ο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου όταν σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη σε power bank που βρισκόταν μαζί με ηλεκτρονικό τσιγάρο σε τσάντα επιβάτιδας. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ υπήρξε Mayday από την πλευρά του πιλότου. Η Μέρη Καριωτάκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Θα δούμε και τις πρώτες φωτογραφίες από την επιχείρηση. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς περιέγραψες, έγιναν τα συμβάντα. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι. Η πτήση ήταν προγραμματισμένη, πρέπει να πούμε, για τις 2 παρά 5 από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με προορισμό το αεροδρόμιο του Κάντουετ στο Λονδίνο. Να πούμε, Μέρη, ότι βλέπουμε και την τσάντα μέσα στην οποία βρισκόταν το power bank και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, όπου σημειώθηκε η μικρή έκρηξη με αποτέλεσμα να έχουμε αυτόν τον συναγερμό. Mm-hmm. Και βεβαίως το αεροσκάφος που είναι σταθμευμένο στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Είναι περισσότερο τρομακτική η λέξη έκρηξη παρά η πραγματικότητα του γεγονότος, Μάνο, καθώς αφορά μια έκρηξη σε ένα power bank, όπως πολύ σωστά είπες, από αυτά που συμβαίνουν συνήθως και που ευτυχώς δεν είχε κάποιο παρελκόμενο, ένα τραυματισμό ενδεχόμενα κάποιου επιβάτη. Πάντως κινητοποίησε όλο το σύστημα, καθώς χωρίς να έχει οπτική επαφή με το σημείο όπου έγινε η έκρηξη, μόνο από τον ήχο ο πιλότος προκάλεσε Mayday, δηλαδή ενεργοποίησε ουσιαστικά όλο το πρωτόκολλο που προβλέπεται. Ακόμα και οι τσουλήθρες άνοιξαν, γιατί είχαν επιβιβαστεί αρκετοί επιβάτες στο αεροπλάνο. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον δεν τραυματίστηκε κάποιος, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα τόσο στους επιβάτες όσο και στο προσωπικό. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου έσπευσε στο σημείο. Όπως είπαμε, ενεργοποιήθηκε όλο το πρωτόκολλο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να συνδράμει κανείς, καθώς από την έκρηξη αυτή δεν είχαμε τίποτα περισσότερο παρά την καταστροφή της τσάντας, όπως μπορούμε να δούμε και στις σχετικές φωτογραφίες που εξασφάλισε η Κρήτη TV. Για προληπτικούς λοιπόν λόγους η πτήση ακυρώθηκε. Ουσιαστικά το αεροσκάφος έχει αποτραβηχτεί στην άκρη και περιμένουμε να έρθει ένα καινούριο αεροπλάνο, έτσι ώστε να επιβιβαστούν σε αυτό οι επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης και να αναχωρήσουν για το Λονδίνο, όπου ήταν και ο προορισμός τους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο αεροσκάφος, απλώς επειδή άνοιξαν οι τσουλήθρες για την εκένωσή του, αυτό είναι που λέει και ο αερολιμενάρχης, ο κ. Γιώργος Τλιάκας. Ουσιαστικά το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί για να υπάρξει πλήρης καταγραφή των τυχών προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν στο αεροσκάφος. Ακριβώς. Είναι πια διαδικαστικά τα θέματα. Βάσει του πρωτοκόλλου, από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε λόγω του Mayday, θα πρέπει να τηρηθούν όλες τις διαδικασίες. Αυτό που μπορούμε να πούμε, εκτός από το γεγονός ότι τουλάχιστον δεν είχαμε κανένα τραυματία και αυτό είναι το σωστό, είναι πως τσεκάραμε κάπως και τα αντανακλαστικά του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο κλείσιμο περίπου της σεζόν, με μια τέτοια διαδικασία, με μια έκρηξη σε μια τσάντα, ένα power bank και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Προκάλεσαν όλη αυτή την αναστάτωση και τέσταραν τα αντανακλαστικά ολόκληρου του μηχανισμού, θα λέγαμε.